Ό,τι θα επιχειρήσουμε να στοιχειολογήσουμε στη συνέχεια θα είναι τα φρούτα των 2-3 τελευταίων ημερών. Πάρτε βαθιά ανάσα λοιπόν και ξεκινάμε. Πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε μήνυση και αγωγή κατά του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του εκδότη κυρίου Γιάννη Κουρτάκη. Το προανήγγειλε, επαναλαμβάνω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι δεν θα μείνουν αναπάντητα τα δημοσιεύματα των εντύπων που διαθέτει ο επιχειρηματίας. Ο κύριος Τζανακόπουλος, τα λόγια που χρησιμοποίησε ήταν τα εξής. Η κυβέρνηση ούτε απειλείται ούτε συνομιλεί με όρους νύχτας. Δεν θα επιτρέψουμε η Ελλάδα να γίνει Κολομβία. Παράλληλα, ο κύριος Τζανακόπουλος εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη, καλώντας τον να εξηγήσει τους λόγους της ταύτισής του με τον κύριο Μαρινάκη. Όλα αυτά ήταν η συνέχεια των προχτεσινών, όταν ο κύριος Μαρινάκης τηλεφώνησε στον Τζανακόπουλο. Ο Τζανακόπουλος κατήγγειλε απειλή εκ μέρους του κυρίου Μαρινάκη. Η κυβέρνηση προηγουμένως είχε εκδώσει non-paper που μιλούσε για ναρκωτικά και άλλα τέτοια. Σήμερα το πήγε στο Κολομβία και στο δημοσιογραφικό σκουπιδότοπο. Και βεβαίως όλα αυτά είναι τρομερά πράγματα. Εκείνο το οποίο από μεριά μας θα θέλαμε να παρατηρήσουμε είναι ότι αν η κυβέρνηση τα εννοεί όλα αυτά και αν όλα αυτά δεν εντάσσονται σε ένα πολιτικό παιχνίδι, αν δεν αποτελούν κούφια λόγια μιας τάχα μου αντιολιγαρχικής ρητορίας και αν δεν εντάσσονται σε ένα παιχνίδι με επικοινωνιακούς προπαγανδιστικούς όρους, τότε θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί το προηγούμενο διάστημα η ίδια κυβέρνηση προσκαλούσε τον επιχειρηματία στο Μαξίμου και γιατί το προηγούμενο διάστημα του έδινε το OK να συμμετέχει στους διαγωνισμούς για τις τηλεάδειες και τότε μιλούσε για ευυπόληπτο υπερθεματιστή. Αυτά στο πολιτικό επιχειρηματικό πεδίο. Πάμε τώρα στο πολιτικό πολιτικό πεδίο. Εδώ λοιπόν οι μεν μιλούν για μίζες των άλλων και οι άλλοι για offshore των πρώην. Οι πρώην κατηγορούν τους νυν για αρπάχτρες και οι νυν καταγγέλουν τους πρώην ως λαμόγια. Επαναλαμβάνω, αυτά στο πολιτικό πολιτικό επίπεδο. Πάμε τώρα στο πολιτικό διοικητικό πεδίο. Εδώ λοιπόν ο ελληνικός δορυφορικός οργανισμός έγινε αφορμή για να μάθουμε ότι ο νέος του πρόεδρος, αυτός που θα μας εκπροσωπεί στα του διαστήματος, αποκαλεί κουφάλες όσους δεν στέκονται επιγείως στο ύψος που ο ίδιος έχει καθορίσει έναντι του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και ταυτόχρονα ότι γράφει σεντονιάδες για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων και να επικοινωνήσει το πόσο έλκεται από το τεχνολογικό και διαστημικό μοντέλο του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη. Αυτά στο πολιτικό διοικητικό πεδίο. Πάμε τώρα στο πολιτικό επικοινωνιακό επίπεδο. Εδώ λοιπόν η κυρία Αυλονίτου, η όμορφη, η μορφωμένη και η έχουσα κάνει διατριβή στη NASA, ξεμαλιάζεται στον αυτιά με τον επίσης κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Καμένο, τον οποίο καλεί να πάει στη Νέα Δημοκρατία και εκείνος της απαντάει ότι εκπροσωπεί η κυρία Αυλονίτου τις κολυμβητικές μπουρμπουλήθρες. Αυτά στο πολιτικό επικοινωνιακό επίπεδο. Ας έρθουμε τώρα στο πολιτικό πατριωτικό πεδίο. Εδώ λοιπόν ο κύριος Καμένος, κλείνοντας μία ακόμα φλέγουσα εκκρεμότητα, κάνει υπονάβαρχο την Μπουμπουλίνα, κάνοντάς μας έτσι ταυτόχρονα να ελπίζουμε ότι θα έρθει και η στιγμή της Μαντός ή της Μαντούς. Διείστανται εδώ οι απόψεις, της Μαυρογένους, για να αναχθεί και αυτή όπως η Βουγιουκλάκη σε υπολοχαγόνα τάσα. Σε ό,τι αφορά τώρα το πολιτικό μηντιακό τοπίο, από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βασιλεύει το Θεαθήνε, η Τρολιά, η Ευήθεια, η Κατηνιά και το Καραγκιουζιλίκι, που άλλοτε βαφτίζεται ενημέρωση και άλλοτε βαφτίζεται ψυχαγωγία της εκπόρνευσης και της αποβλάκωσης. Αυτά στο πολιτικομηντιακό επίπεδο. Και κάπως έτσι καταλήγουμε στο πολιτικοκοινωνικό επίπεδο. Κάπως έτσι λοιπόν ερχόμαστε στην Ελλάδα, στην Ελλάδα η οποία βυθίζεται στη φτώχεια με ταχύτητα ευθέως ανάλογη της βύθισής της στο πολιτικό ψέμα αλλά και στον κοινωνικό εκφασισμό. Και τώρα σας παρακαλώ πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Τέτοιο συμφερτό, τέτοιας παρακμής, τέτοια σαπίλας, διανθισμένο με τέτοια βλακεία, έχουμε ξαναματαζήσει?